Συνέχισε την περιοδία του πριν τις ενδιάμεσες εκλογές ο Μπάρακ Ομπάμα σε μια προσπάθεια να τονώσει τους δημοκρατικούς που δείχνουν να χάνουν ολοένα και περισσότερο έδαφος. Είπε ότι η επίθεση με πολιτικά κίνητρα την περασμένη εβδομάδα στον σύζυγο της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των Δημοκρατικών, Νάνσι Πελόζη, Πολ, ήταν προϊόν ρητορικής μίσους από τους αντιπάλους των Δημοκρατικών. Αυτή η συνήθεια που έχουμε να δαιμονοποιούμε τους πολιτικούς αντιπάλους, να λέμε τρελά πράγματα, δημιουργεί ένα επικίνδυνο κλίμα, είπε ο Ομπάμα, χωρίς να αναφέρεται άμεσα στους ρεπουμπλικανούς. Έχετε πολιτικούς που δεν εργάζονται για να ενώσουν τους ανθρώπους, αλλά για να υποκινήσουν το διχασμό και να μας κάνουν να θυμώνουμε και να φοβόμαστε ο ένας τον άλλον, μόνο και μόνο για δικός τους όφελος, ώστε να πάρουν την εξουσία, είπε χαρακτηριστικά. Οι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν ότι οι Δημοκρατικοί έχουν επίσης εμπλακεί σε πολιτική βία, επικαλούμενοι τις εκτεταμένες αντιρατσιστικές διαδηλώσεις που συγκλώνησαν τη χώρα το 2020. Ο Ομπάμα κλείνει με εμφανίσεις μια περιοδία σε 5 πολιτείες με στόχο να ανακόψει τις ήττες του κόμματός του, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο. Περίπου 38,8 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει πρόωρα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου, σύμφωνα με το US Elections Project. Οι εκλογικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες μετά την αναμέτρηση της προσεχούς τρίτης για να είναι ξεκάθαρα τα τελικά αποτελέσματα.